Ελί, ποιον περιμένουμε? Περιμένουμε τον Κωνσταντίνο και θα του τα ξεφουρνίσουμε όλα. Μέρι μου, μέρι μου. Τι κάνει? Τι κάνει, ρε όμορφο, μα είσαι πιο όμορφο στην πραγματικότητα. Να σου πω. Πριν μου πει, να σου πω εγώ κάτι. Α, το έχω παρατηρήσει εδώ πέρα. Γιατί κοιτώντα το χώρο, βλέπω ένα τοίχο γεμάτο ζωγραφιές. Ξαφυλάκια. Ξαφυλά δικά σου. Καλό ήμουν, ε. Ίδια είσαι. Αχ, τι καλό παιδί, σ' αγαπώ. Άκου πώς έχουν τα πράγματα. Εκτός ότι ασχολούμαι με τη γλυφάδα, γιατί όλη την ημέρα ασχολούμαι με το πράσινο. Επειδή είμαι αντιδήμαρχος πράσινου. Πράσινο. Εδώ είναι μπάτε, σκύλι, αλέστε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι εγώ πάντα μέσα στο ψυγείο μου έχω 2-3 συγκεκριμένα πράγματα, ώστε όταν θα σκάσουν μύτη οι φίλοι μου, να μπορώ να τους βγάλω ένα μεζεδάκι. Πάντα υπάρχουν στο σπίτι μου τορτίγες, θα κάνω μία αλμυρί και μία γλυκιά. Έχει κάποια ονομασία αυτό το πιάτο? Επειδή είναι έτσι δικιά σου έμπνευση τώρα. Μιλιαρεσοπιτσάκια. Ωραίο. Μιλιαρεσοπιτσάκια. Ωραία, το αγοράζω, μου αρέσει. Έχω εδώ πέρα λίγο μπούτι, οτιδήποτε και να είναι, γαλοπούλα, να είναι ζαμπό, να είναι μπέικον, ό,τι έχει στο σπίτι σου, εν πάση περιπτώσει. Σε έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Έτσι, τηλεοπτικά. Ναι. Έκανε τηλεμάρκετινγκ. Να είναι καλά το τηλεμάρκετινγκ που μπόρεσα μερικά χρόνια και έβγαλα κάποια χρηματάκια από τη δουλειά και έφτιαξα το σπίτι στο χωριό, στον Άγιο Πέτρο. Δεν μ' άρεσε. Στην αρχή τρεπόμουν πάρα πολύ. Ένιωθα αμήχανα. Αμήχανα ένιωθα. Ένιωθα ότι δεν μου ταιριάζει, ότι δεν μπορώ να το κάνω. Ήμουν κομπλαρισμένη, κολλημένη. Δεν μπορούσα. Δεν ήταν εύκολο για μένα. Με βοήθησε το πήρα στο χαβαλέ. Δηλαδή, όταν λέμε στο χαβαλέ, άρχισα να φωνάζω, να λέω περάστε, πάτε. Αυτά να ζήσει, να ρε, παιδί, ναι. Και άρχισα να το ζω και εκεί που άρχισα να το ζω, γιατί λέω αυτό έχω τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο, θα το κάνω, αλλά θα το κάνω καλά. Σωστά, όπως πρέπει. Έσκησε. Μέρι μου, νιώθω ότι έχει αδικηθεί από το χώρο τη τηλεόραση. Ενώ ότι έκανε στο Ρουκζούκ μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά από εκεί. Μετά από εκεί έκανα το παιδί. Δεν μου λέγανε να ξανακάνω τηλεπαιχνίδι ή κάτι μαγνητοσκοπημένο, δεν θα τα άφηνα. Όμως ήθελα να κάνω πρωινό στο Μέγκα τότε. Ναι. Απέναντι από την Ελένη, μόλις είχε ξεκινήσει. Θα έπρεπε να λείπω όλη μέρα από το μωρό. Και εγώ είχα πάθει ψύχωση με το μωρό, δεν ήθελα να τα αφήνω. Τώρα, αν με έβγαζες να σου κάνω εκπομπή, όποια και αν ήταν, θα πήγαινα πολύ καλύτερα, να μην σου πω από όλες, από τις πολύ περισσότερες όμως. Μπαλσάμικο ξύδι με τρούφα λευκή. Αυτό τώρα θα λιώσω το τυράκι, σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμο. Δηλαδή, μέχρι να φτιάξω τη γλυκιά σου. Ωραία. Πρόσεξε. Περίμενε, τώρα. Να μην ξεκινήσω να μάθω. Περίμενε. Πες. Τηλεοπτική κριτική. Τηλεοπτική κριτική. Υπάρχουν κάτι μπάζα που δεν έπρεπε να κάνουν καν τηλεόραση και κάνουν, γιατί έχουν κολλητάρια μέσα. Το έγραψες αυτό, το έγραψες. Γράφονται αυτά. Α, αυτό παθαίνεις όταν παίρνεις φόρα και μιλάς πολύ. Μάλιστα, εγώ βλέπεις, δεν κάθομαι ήρεμος δίπλα σου, για να μην μου ρίξεις ευθύνες μετά, είμαι εδώ. Μου ρίχνεις ευθύνες, λες σκέφτεξα εγώ, να είναι χρόνια αγάπης. Στους άντρες θα σε πάω. Στους άντρες. Ναι. Είσαι available. Διαθέσιμη δηλαδή. Άμα τολμάει κανένα θα θέλει. Είμαι ελεύθερη, ναι. Είμαι ελεύθερη αρκετό καιρό. Είμαι εγώ, σκύλος και δουλειά. Θα έβλεπες τον εαυτό σου με μικρότερο άντρα? Ποτέ δεν είχα πρόβλημα εγώ με τις ηλικίες και τις διαφορές. Πλέον όμως για σχέση δεν θεωρώ ότι θα μπορούσα να είμαι με έναν πολύ μικρό. Θα καεί, συγγνώμη. Έχει μυρίσει πώς. Δεν την κάψαμε. Πάει, πίτα. Την κάψαμε. Δεν πειράζει. Φτιάξουμε άλλη. Άπαπα. Μυρίζει λίγο καμένο, αλλά... Λοιπόν, άκου, θα φτιάξω μια άλλη επιτόπου τώρα. Είναι γλυκιά, δεν θέλει ψήσιμο. Α, δεν θέλει αυτή. Όχι. Ωραία, εντάξει. Και θα δοκιμάσεις να μου πεις, παρακαλώ πολύ. Κοπιάστε, ελάτε, σας φτιάξω, μπαμ μπαμ. Μέρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξες στο σπίτι σου. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Σου. Παιδιά, πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας, ευχαριστώ. Καταρχάς, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα φυσικά, Κωνσταντίνο. Καταπληκτική είναι η Μέρι, να πω. Καταπληκτική. Ωραία, η στήλη σου, εγώ την αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, βέβαια, την άλλη εβδομάδα, ξέρετε. Τι άλλο ήθελες να φάσεις, να μαγειρευτώ ένα αυτό, δεν πειράζει. Και τα περιμένουμε κάθε εβδομάδα τη στήλη του Κωνσταντίνου, γιατί βλέπουμε και τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα, ότι μπαίνουμε στο σπίτι. Ότι μας ανοίγουν το σπίτι, παιδιά. Δεν ανοίγεις εύκολα το σπίτι. Ειδικά η κουζίνα, παιδιά, γιατί στην κουζίνα γίνονται πολλά. Βέβαια, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνο αλλιώ ξεκίνησε, έχει πάρει 5 κιλά από τη στήλη, μετά ξεκίνησε άλλη στήλη, θα πάει στο γυμναστική. Για να αλλάξουμε.
λίγο, φίλε μα. Γιατί δεν είναι μόνο που μαγείρεψε, βέβαια, του είπε και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό, αξίζει να σταθούμε λίγο σε αυτά που είπε, να πάμε στα τηλεοπτικά, έτσι, στο πιο βαρύ, πιο βαριά κουβέντα που ακούστηκε για τα μπάζα, να το πω έτσι, που υπάρχουν στην τηλεόραση. Λόγω παρέα, λόγω πολυτιλίκιων. Αυτό εγώ εγώ αυτό να πω τη δική μου γνώμη και άποψη, για να μην λέμε και τρέλε τώρα, εγώ θα πω για αυτά που έχω ζήσει. Τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορώ να έχω ρε παιδί μου και 100% άποψη, δηλαδή δεν το έχω ζήσει, δεν έχω αποδείξει να σου πω κάτι τέτοιο. Μπορεί και να υπάρχει, όπως και σε όλες τις δουλειές υπάρχουν τέτοια πράγματα γενικότερα. Εννοείται ότι υπάρχουν. Αν δεν κάνεις, δεν σε τρώει το σύστημα. Άμα δεν κάνεις, όσο φίλος και κολλητός να είσαι με κάποιον, αν εμένα με τραβάς κάτω, θα σου πω Μέρη μου, είσαι φίλη μου, σ' αγαπάω, αλλά φίλε δεν μπορούμε να το κάνουμε μαζί αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι αν κάνεις κάποια στιγμή θα γίνεις και αν δεν κάνεις κάποια στιγμή θα σε ξεράσει το σύστημα που λέμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις δουλειές, όμως από την άλλη, έτσι. Όπως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές, συμβαίνει και στον χώρο της τηλεόρασης, παιδιά. Είναι όμως αν είσαι. Ναι. Δηλαδή, περιπτώσεις. Με ποια έννοια. Μισό λεπτό, λίγο να ολοκληρώσω και θα τα πεις. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι πιο εύκολα μπαίνεις. Όταν είσαι δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, μπορώ να συμφωνήσω μαζί της. Ότι όταν είσαι άνθρωπος που έχεις γνωριμίες, πιο εύκολα μπαίνεις από έναν άλλον, ο οποίος μπορεί να έχει τα πτυχία του, να είναι ταλαντούχος, αλλά δεν έχει τις γνωριμίες για να μπει. Ναι, σε αυτό ναι. Λίγο... Αν μείνεις. Το αν μείνεις και αυτό. Όχι. Και αν θα έχει διάρκεια, είναι άλλο, άλλο πράγμα. Θεωρώ όλο αυτό που. Όχι ότι δεν συμφωνώ με αυτό που λες, ότι λέω Μέρη που από τι λες τώρα. Απλά το θεωρώ λίγο παλιό, παιδιά, σαν νοοτροπία όλο αυτό. Γιατί τώρα έτσι όπως έχει ανοίξει με τα social media. Όταν βλέπεις ότι ο κόσμος γίνεται γνωστός μέσα από το Instagram μόνος του και κάνουν πράγματα οι άνθρωποι και από το YouTube, δεν είναι όπως ήταν την εποχή της Μέρης Μιλιαρέση που φαντάζομαι ότι την έφαγε και λίγο το σύστημα τότε, επειδή δεν ήταν στις παρέες εντός εισαγωγικών τη κλίκα. Τώρα γιατί προκαλεί τον Γιώργο Λιάγκα τώρα, να σπίσει, δηλαδή, αφού τα έλεγε χθες για του influencer και για τον προκαλεί. Εγώ το ξέρω. Εγώ θεωρώ απλά ότι τώρα αυτό. Είναι λίγο. Το, αυτό το παραπονάκι είναι λίγο άλλη εποχή. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση να μου πει: το λέει η ίδια ότι σταμάτησε λόγω εγκυμοσύνης, λόγω παιδιού, ότι είχε προτάσει, απλά αυτή δεν ήθελε. Πολύ ταλαντούχα η Μέρη Μιλιαρέση. Πάρα πολύ. Το μετά μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε, γίνεται πάρα πολύ ταλαντούχα. Έγινε η πρόταση, το είπε και μόνη τη, ότι έγινε η πρόταση να παρουσιάσει πρωινό στο Μέγκα, όπου αρνήθηκε. Ναι. Αρνήθηκε γιατί είχε το παιδί. Και μετά... Δεν είναι εύκολο, παιδιά, με ένα παιδί. Είπε η γυναίκα, μου είπε και εμένα και όταν γίνονται και πρώτα. Απλά επειδή κάποια πράγματα δεν χωράγαν όλα, μπορώ να το προσθέσω εγώ, ας πούμε, ότι όταν βγεις από το χώρο για κάποιο διάστημα και τα λοιπά, ότι ξεχνιέσαι και στην ουσία μετά είναι δύσκολο να κάνεις το comeback. Και ότι υπάρχουν παρέες στο χώρο που μέσα από τις παρέες μπορεί πιο εύκολα ο άλλος να του δοθεί μια ευκαιρία. Υπάρχουν τηλεοπτικές παρέες. Αυτό δεν τα ακούμε πρώτη φορά στην τηλεόραση. Έφτιασες ένα παράπονο γενικά. Επειδή την αίσθηση και ήσουν και εκεί και εντάξει, άλλο vibe ήρθε εσύ. Εγώ ένα παράπονο είδα. Δεν ξέρω να το αντιληφθώ. Η Μέρη είναι ένα άτομο το οποίο πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της. Και μας το είπε και στο βίντεο ότι πιστεύω ότι και τώρα να κάνω εκπομπή θα έκανα πολύ καλύτερα από όλες τις παρουσιάστρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εμένα δεν άσου ψέματα ότι αυτό γενικότερα δεν μ' αρέσει ανατροπία. Μ' αρέσει το θα έκανα μια εκπομπή πάρα πολύ ώρα θα το καλύτερο με αυτό. Θα έκανα εκπομπή καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, εγώ τη σύγκριση πάντα δεν το. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι πολλές φορές όταν μιλάς. Εντάξει, και με τον Μίχο τώρα οι συζητήσεις αυτές που γίνονται πάνω σε ένα φαγητό σου αφήνουν την ελευθερία του λόγου μεγαλύτερη. Σίγουρα. Οπότε πιστεύω ότι το είπε καθ' υπερβολή. Όχι ότι α, εγώ είμαι καλύτερη. Εγώ δεν θέλω να γίνω καλύτερος από τη Μέρη π.χ. Εγώ θέλω να γίνω καλύτερος στο κλείσι που μπορώ να γίνω. Αυτό που λέει η Μέρη έχει απόλυτη βάση. Αλλά είναι ότι. Βλέπει και η Μέρη όλη την φάση. Όχι η Μέρη, δικιά μου, η Μέρη Μιλιαρέση. Βλέπει τι συμβαίνει στην τηλεόραση και προφανώς θεωρεί ότι ό,τι και να έκανε τώρα η ίδια θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα από τα άτομα που υπάρχουν ήδη στην τηλεόραση. Η αλήθεια είναι. Εκεί μπορεί να βγάζει μια. Ότι αδικήθηκε ή μια πικρία από μεριά της. Αυτό εκεί που λες ο κλειπ μπορώ να το. Μόνο εκεί μπορώ να το. Αυτό με τη Μερεγάκη ήταν τότε στην αρχή το ξεκίνημα της Ελένης. Ότι δύσκολος ανταγωνισμός. Δύσκολος, αλλά και η Μέρη τότε ήταν στα πολύ επάνω της, έτσι δεν είναι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρεις ποτέ πώς τα, έτσι πώς τα φέρνει η ζωή. Πώς θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είχε πει το ναι. Εσύ, Ελένη, μπορεί να την καταλάβεις όμως περισσότερο, διότι η γυναίκα δεν έκανε αυτό το βήμα γιατί είχε κάνει το παιδί και ήθελε να αφιερωθεί στο παιδί. Οπότε καταλαβαίνεις μια γυναίκα που έχει ένα παιδί τόσο μικρό. Ότι γιατί και ένα πρωινό καθημερινό. Γιατί πρόκειται για το παιδί της. Μπράβο, έχει πολλές υποχρεώσεις ένα πρωινό. Και μου άρεσε από τότε. Έχω γνωρίσει και την κόρη της, παιδιά. Έχω γνωρίσει και την κόρη της και τους έχω δει και μαζί. Και έχουν μια πάρα πολύ στενή σχέση. Και νομίζω ότι έχει λίγο να κάνει με το ότι μεγαλώσανε μαζί. Δηλαδή έμεινε, έκανε λίγο τη ζωή της πίσω. Γενικότερα, σε ό,τι επιλογές κάνουμε, όλα είναι κάτι για κάτι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Σίγουρα έχει χάσει αυτά που λέει και στο βίντεο, αλλά κερδίσει άλλα, μπορεί και σημαντικότερα. Εγώ την ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και πραγματικά είναι ένα πολύ ταλαντούχο άτομο και σίγουρα έχει να δώσει και άλλα στον χώρο της τηλεόρασης. Να σε καλά, να σε καλά. Περιμένουμε πώς και πώς την επόμενη εβδομάδα.